Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Καλησπέρα στους παρόντες που ελπίζω να πληθύνουν. Καλησπέρα και σε όσους μας παρακολουθούν διαδικτυακά. Η σημερινή μας ομιλήτρια μάλλον περιττή από την εισαγάγω, αλλά παρόλα αυτά θα την εισαγάγω δεδομένου ότι πρόσφατα άλλαξε στάτους. Είναι η κυρία Μαρία Αλεξανδράτου, η οποία πρόσφατα πέρασε τις εξετάσεις υλικότητας και με εξαιρετική επίδοση. Να τη συγχαρούμε λοιπόν για αυτή την επιτυχία. Και αυτή νομίζω, υποθέτω ότι είναι και η πρώτη της ομιλία ως ειδική γιατρός. Επομένως, νομίζω η συγκυρία είναι πολλαπλώς ευχάριστη. Θα μας μιλήσει για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, την απεικονιστική διερεύνηση της υπατική νόσου στα παιδιά. Η υπατική νόσος που δεν είναι μεν τόσο συχνή, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολη στη διερεύνησή της. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ που θα μας αναπτύξει αυτό το θέμα. Θα έχουμε και παρουσίαση περιστατικών την κυρία Σιδεροπούλα αμέσως μετά. Κύριε Αλεξανδράτου, σε εσάς ο λόγος και σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε και σας ευχαριστώ που μας αφιερώνετε και την πρώτη σας ομιλία ως ειδική γιατρό. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα καλά λόγια και είναι ιδιαίτερα μεγάλη τιμή που συμμετέχω στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα, καθώς έχω συμμετάσχει τα προηγούμενα 4 χρόνια, αλλά σαν ειδικευόμενη. Γι' αυτό είναι τεράστια χαρά. Θα ξεκινήσω ευθύς αμέσως. Το θέμα της σημερινής ομιλίας είναι η απεικονιστική διερεύνηση της υπατικής νόσου στα παιδιά. Θα ξεκινήσω με μια αναφορά στο νεογνικό ίκτερο, καθώς είναι μια πάρα πολύ συχνή κατάσταση. Ωστόσο, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αφορά μια καλοήθη κατάσταση που δεν μας προκαλεί ανησυχία. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο ίκτερος διαρκεί πάνω από 14 μέρες ή τα αίτια είναι χολοστατικά, τότε οφείλουμε να διερευνήσουμε περαιτέρω. Όταν μιλάμε για χολοστατικό ίκτερο, εννοούμε τον ίκτερο που οφείλεται σε ατρυσία των εξωεπατικών χοληφόρων, σε χολοδοχοκύστη, νόσο καρόλι, κυστική ίνωση, νεογνική υπατήτιδα και άλλα. Ξεκινώντας με την ατρυσία των εξωεπατικών χοληφόρων, επιδημιολογικά εμφανίζεται σε συχνότητα περίπου 1 στις 10.000 γεννήσεις και είναι αρκετά συχνότερη στους ασιατικούς πληθυσμούς. Είναι επίσης συχνότερη στα θήλαια άτομα. Διακρίνεται σε 2 τύπους, ανάλογα με το σημείο που εμφανίζεται χρονικά. Τον πρώτο τύπο που είναι ο εμβρυϊκός, όπου εμφανίζεται έως την δεύτερη εβδομάδα της ζωής. Και ο δεύτερος είναι ο νεογνικός, που εμφανίζεται από τη δεύτερη ως 8η εβδομάδα ζωής. Υπάρχει συσχέτιση με χρωμοσωμικές ανομαλίες και σύνδρομα, ενώ σε ένα 30% συνυπάρχουν ανομαλίες σε άλλα όργανα, όπως συγγενείς καρδιοπάθειες, πολυσπληνία, αναστροφής πλάχνων, ατρυσίες κύλων σπλάχνων και malocclusion του γαστρεντερικού. Όσον αφορά την ταξινόμηση, χρησιμοποιούμε την ταξινόμηση κατά Καζάη. Ο πιο συχνός τύπος είναι ο τύπος 3 και αφορά το 80 με 90% της ατρυσίας εξωεπατικών χοληφόρων. Στον τύπο αυτό, η απόφραξη εντοπίζεται στον δεξιό και αριστερό υπατικό πόρο και στο ύψος της πύλης του ύπατος. Ενώ οι άλλοι 2 τύποι είναι ο τύπος 1, όπου η ατρυσία εντοπίζεται στο περιφερικό τμήμα του κοινού χολιδόχου πόρου, με τον κυστικό και τον υπατικό να διατηρούνται βατοί. Και ο τύπος 2 έχει 2 υποκατηγορίες, την 2α, με την απόφραξη να εντοπίζεται στον κοινό υπατικό πόρο και συχνά να συνυπάρχει κύστη στην πύλη του ύπατος, και ο 2β, όπου η ατρυσία εντοπίζεται τόσο στον κοινό υπατικό πόρο, όσο και στον κυστικό και στον κοινό χολιδόχο πόρο. Ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε να αποσυμφορήσουμε το ύπαρο από την χολόσταση είναι η χειρουργική επέμβαση που ονομάζεται πυλιοεντεροστομία Καζάη, κατά την οποία ουσιαστικά κινητοποιούμε μία έλικα λεπτού εντέρου, την οποία φέρουμε ψηλά για να αναστομώσουμε στην πύλη του ύπατος, συχνότερα δηλαδή στον τύπο 3 με τα ενδοϊπατικά χολιφόρα. Ωστόσο, ακόμα και αν είναι επιτυχημένη η επέμβαση αυτή και για αρχή αποσυμφορηθεί η χολόσταση, τα περισσότερα παιδιά θα χρειαστεί να κάνουν μεταμόσχευση ύπατος αργότερα στη ζωή τους. Όσον αφορά τα απεικονιστικά ευρήματα της ατρυσίας εξωυπατικών χοληφόρων, αρχικά θα αναφερθούμε στο triangular cord sign. Στο triangular cord sign, στον υπέρηχο, βλέπουμε στη θέση του χολιδόχου πόρου μία έντονα υπερηχογενή
η νόδη ταινία, η οποία ουσιαστικά αναπαριστά τον αποφραγμένο η νόδη χολιδόχο πόρο. Συχνά συνυπάρχει μια μικρή δυσπλαστική χολιδόχο κύστη στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, σημείο το οποίο ονομάζεται gold bladder ghost sign. Αντί λοιπόν να δούμε το τυπικό κεφάλι του Mickey Mouse στις εγκάρσεις τομές με την πηλαία φλέβα, το κεφάλι, το ένα αυτή που είναι η υπατική αρτηρία και στη θέση του άλλου αυτιού βλέπουμε αντί για το χολιδόχο πόρο ένα εινόδες σε υπερηχογενές μόρφωμα. Συνεχίζω με τη χολιδοχοκίστη. Η χολιδοχοκίστη είναι μια συγγενής ανομαλία του χολιφόρου δέντρου. Επιδημιολογικά αφορά μία στις 100.000 με 150.000 γεννήσεις. Όπως και η ιατρησία των αξιοπατικών χολιφόρων είναι πιο συχνή στους ασιατικούς πληθυσμούς και κυρίως στην Ιαπωνία, που μπορεί να φτάσει και μία στις 1.000 γεννήσεις, και θεωρείται ότι οφείλεται σε μία ανώμαλη παγκρεατοχολική συμβολή, δηλαδή το σχηματισμό ενός κοινού ανώμαλου καναλιού, που σχηματίζεται από τη συμβολή του παγκρεατικού πόρου με τον κοινό χολιδόχο πόρο, και έτσι τα παγκρεατικά υγρά παλινδρομούν εντός του κοινού χολιδόχου πόρου, το τείχομα του οποίου διαβρώνουν και δημιουργούν ανευρισματοειδή διάταση. Όσον αφορά τις επιπλοκές, σχετίζεται με λιθίαση, χολολιθίαση και χολιδοχολιθίαση, χολαγκίτιδες και χολαγκιοκαρκίνωμα. Και λόγω των συμπτωμάτων, στην πλειοψηφία του διαγνώσκεται στην βρεφική και παιδική ηλικία. Είναι γνωστή σε όλους η ταξινόμηση κατατόντενη. Ο πιο συχνός τύπος είναι ο τύπος 1, όπου έχουμε απλή ατρακτοειδή διάταση του κοινού χολιδόχου πόρου και αφορά περίπου το 90% των περιπτώσεων. Ο τύπος 2 αφορά ένα εκόλπωμα των εξωυπατικών χολιφόρων. Ο τύπος 3, μια κυστική διάταση του ενδοδωδεκαδαχτυλικού τμήματος του κοινού χολιδόχου πόρου, που ονομάζεται και χολιδοχοκύλη. Ο τύπος 4, ιδιαίτερα σπάνιος, έχει δύο υποτύπους, τον 4α, όπου παρατηρούμε κύστης και στα εξωυπατικά και στα ενδουπατικά χολιφόρα, και τον τύπο 4β, όπου παρατηρούμε κύστης στα εξωυπατικά χολιφόρα. Ο τύπος 5 είναι η αλλιώς νόσος καρόλη. Είναι μια διαφορετική κατάσταση, την οποία θα την αναπτύξουμε σε λίγο. Μερικές εικόνες από το Radiology Assistant δείχνουν ουσιαστικά εικόνες από MRCP, που αφορούν και τις 4 κατηγορίες. Τον τύπο 1, την απλή ανευρισματική διάταση του κοινού χολιδόχου πόρου. Τον τύπο 2, το εκόλπωμα που συνδέεται με τον κοινό χολιδόχου πόρο. Τον τύπο 3, την χολιδοχοκύλη που σχηματίζεται ενδοδωδεκαδαχτυλικά. Και το τύπο 4, στη συγκεκριμένη περίπτωση 4α, καθώς έχουμε κυστική διάταση τόσο του κοινού χολιδόχου πόρου, όσο και των ενδοηπατικών χολιφόρων. Και μερικά παραδείγματα επίσης από τη βιβλιογραφία που αφορούν την κατηγορία τόντανη 1. Στο πρώτο παράδειγμα, που είναι και εικόνα υπερήχου, ιδιαίτερα αξίζει να σημειωθεί ότι πέρα από την διάταση του κοινού χολιδόχου πόρου μπορούμε να παρατηρήσουμε και μια πυκνή χολική λάσπη στο εσωτερικό του. Συνεχίζουμε με την νόσο καρόλη. Η νόσος καρόλη είναι μια αυτοσωμική υπολοιπόμενη νόσος που αφορά τα ενδοηπατικά χολιφόρα. Συχνά συνυπάρχει με πολυκυστικούς νεφρούς ή σπουγκώδεις νεφρούς. Η νόσος καρόλη αφορά την προσβολή μόνο των μεγάλων χολαγγείων, ενώ το σύνδρομο καρόλη αφορά την προσβολή και των πολύ μικρών χολαγγείων και οδηγεί σε συγγενή υπατική ίνωση. Η κατάσταση αυτή έχει πολλές επιπλοκές, όπως η λιθίαση, οι χολαγγείτιδες, η χολική κύρωση και το χολαγγειοκαρκίνωμα. Ουσιαστικά, η βλάβη εντοπίζεται από την ενδομήτρια και όλα ζωή, όπου αντί να σχηματιστεί η φυσιολογική πηλαία τριάδα, έχουμε μία διαταραχή στο σχηματισμό του ductal plate με κυστικόμορφες αλλοιώσεις, κυστικόμορφη ουσιαστικά διάταση των χολιφόρων που περιβάλλουν το πηλαίο φλεβίδιο. Ο παθοφυσιολογικός αυτός μηχανισμός μπορεί να εξηγήσει και το πολύ παθογνωμονικό central dot sign, με το οποίο ουσιαστικά αναγνωρίζουμε και το νόσημα, το οποίο αφορά τόσο τον υπέρηχο όσο και τον αξονικό και το μαγνήτη. Ουσιαστικά γύρω από το πηλαίο φλεβίδιο παρατηρούμε την κυστική διάταση του ενδοηπατικού χολιφόρου.
Η βλάβη μπορεί να εντοπίζεται μόνο σε ένα σημείο του ύπατος ή να αφορά ολόκληρο το ύπαρ. Μέσα στις κύστης μπορεί να υπάρχει λιθίαση ή χολική λάσπη. Ενώ στην MRCP εντοπίζεται το χαρακτηριστικό clover leaf sign ή σημείο του τριφυλιού λόγω της διάτασης των ενδοϋπατικών χοληφόρων. Θα συνεχίσω με μια αναφορά στις εστιακές βλάβες του ύπατος, διακρίνοντας σε καλοήθεις και κακοήθεις. Στις καλοήθεις θα σημειώσουμε το αιμαγγείωμα, την εστιακή οζόδη υπερπλασία, το αδένωμα και το μεσενχηματικό αμάρτωμα. Ενώ στις κακοήθεις το υπατοβλάστομα, το υπατοκυταρικό καρκίνωμα, τις μεταστάσεις, το αδιαφοροποίητο εμβριονικό σάρκωμα και το ραβδομιοσάρκωμα των χοληφόρων. Ξεκινάμε με τις καλοήθειες. Το αιμαγγείωμα του ύπατος είναι η πιο συχνή καλοήθης βλάβη του παιδικού ύπατος και χωρίζεται ανάλογα με το χρονικό διάστημα στο οποίο εμφανίζεται σε βρεφικού τύπου ή σε συγγενές. Το βρεφικού τύπου είναι αρκετά συχνότερο. Δεν υπάρχει κατά την γέννηση και εμφανίζεται τον πρώτο με δεύτερο μήνα ζωής. Αναπτύσσεται έως το πρώτο έτος και υποστρέφει έως τα 5 με 9 έτη. Ενώ το συγγενές είναι πιο σπάνιο και αναπτύσσεται και διαγιγνώσκεται συνήθως πριν από τη γέννηση. Το βρεφικού τύπου λοιπόν, ανάλογα με το πόσες βλάβες εντοπίζονται στο ύπαρ, διακρίνεται σε εστιακό, πολυεστιακό ή διάχυτο. Ενώ σε ένα 50% συνδυάζεται με αιμαγγειώματα του δέρματος και του υποδωρίου. Όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, που βλέπουμε τα αιμαγγειώματα στο δέρμα του βρέφους. Γι' αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε κάθε βρέφος στο οποίο εντοπίζονται 5 ή περισσότερα δερματικά αιμαγγειώματα, οφείλουμε να πραγματοποιήσουμε περαιτέρω έλεγχο. Από την άλλη, το συγγενές αναπτύσσεται πριν από τη γέννηση, γι' αυτό και το βρίσκουμε στον προγεννητικό έλεγχο από την 16η με 18η κιόλας εβδομάδα της κοίησης. Συνήθως με τον υπέρηχο, ωστόσο εδώ έχω παραθέσει ένα παράδειγμα από τη βιβλιογραφία με μαγνητική εμβρίου, όπου φαίνεται μια πολύ μεγάλη εξωφυτική βλάβη που αντιστοιχεί σε γιγαντιαίο συγγενές υπατικό αιμαγγείωμα. Ανάλογα με το αν θα υποστρέψει και πότε θα υποστρέψει, τα χωρίζουμε σε rapidly involuting αιμαγγειώματα, όπου αναμένουμε να υποστραφούν στους πρώτους 12 με 24 μήνες μετά τη γέννηση, και τα partially involuting, που δεν υποστρέφουν πλήρως, αλλά μόνο μερικώς, και τα non-involuting είναι τα συγγενή αιμαγγειώματα τα οποία δεν υποστρέφουν ποτέ. Σε αντίθεση με τα βρεφικά, δεν σχετίζονται με αιμαγγειώματα του δέρματος ή του υποδωρίου. Όπως αναφέραμε, χωρίζονται στις τρεις κατηγορίες, τα πολυεστιακά, τα εστιακά και τα διάχυτα, κυρίως ανάλογα με το πόσες βλάβες εντοπίζονται στο ύπαρ. Τα πολυεστιακά χαρακτηρίζονται από πολλές μικρές βλάβες διάσπαρτες στο ύπαρ, οι οποίες εμπλουτίζονται και προσλαμβάνουν το σκιαγραφικό ομοιογενός χωρίς νεκρώσεις, και τα βρέφη τα οποία εμφανίζουν αυτές τις βλάβες συνήθως δεν έχουν συμπτώματα. Τα εστιακά από την άλλη είναι συνήθως συγγενή, είναι πολύ μεγάλα, γι' αυτό και έχουν κεντρικές νεκρώσεις, αιμορραγίες, σημεία ίνωσης και θρόμβωσης, και έχουν χαρακτηριστικά αυτά τα shunts στο εσωτερικό, που ουσιαστικά είναι αναστομώσεις. Αυτά τα shunts λοιπόν προκαλούν και το μεγαλύτερο πρόβλημα, που είναι η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, λόγω του ότι επιβαρύνουν πολύ αιμοδυναμικά, αυξάνουν πάρα πολύ το προφορτίο και η καρδιά του νεογνού δυσκολεύεται. Και το διάχυτο βρεφικό αιμαγγείωμα, στο οποίο ουσιαστικά σχεδόν εξ ολοκλήρου το υπατικό παρένχυμα αντικαθίσταται από οζώδεις σειραίουσες βλάβες, οι οποίες το διωγγώνουν πάρα πολύ, γι' αυτό και το βρέφος μπορεί να αναπτύξει σύνδρομο κοιλιακού διαμερίσματος, όπως επίσης με την κατάσταση αυτή, με το διάχυτο βρεφικό αιμαγγείωμα, μπορεί να συνυπάρχει και σοβαρός υποθυρεοειδισμός. Πιο συγκεκριμένα, παράδειγμα από τη βιβλιογραφία, θύλη 6 μηνών με πολυεστιακό βρεφικό αιμαγγείωμα. Χαρακτηριστικές μικρές οζώδεις βλάβες, οι οποίες προσλαμβάνουν στο color doppler, έχουν αιματική ροή, προσλαμβάνουν ομοιογενώς στο σκιαγραφικό, στον αξονικό,
και έχουν υψηλό σήμα στις ΤΑΦ διοκολουθείς και πρόσληψη του σκιαγραφικού μετά τη χορήγηση του γαδολινίου. Ενώ το μονήρες, μεγάλη εξωφυτική βλάβη με ανομοιογενή υφή, με πολλαπλά σαντς, τα οποία έχουν ως πολύ χαρακτηριστικό και παθογνωμονικό στον έλεγχο με το παλμικό ντόπλερ, πολύ χαμηλό δείκτη αντίστασης, το οποίο μας επιτρέπει κιόλας να το διαφοροδιαγνώσουμε από άλλες βλάβες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ένα θύλι 10 εβδομάδων με χαρακτηριστικό το ότι ήταν πρόωρο, είχε γεννηθεί δηλαδή στις 31 εβδομάδες κύησης. Η βλάβη είναι πολύ μεγάλη, έχει ανομοιογενή σήμα στο μαγνήτη, έχει σημεία αιμορραγίας, έχει σημεία τα οποία δεν εμπλουτίζονται μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού ούτε σε καθυστερημένες φάσεις λόγω της τρόμβωσης και ταυτόχρονα έχει διατεταμένα αγκιακά στελέχη τόσο φλεβικά όσο και αρτηριακά στο εμβαδό του. Τέλος, όσον αφορά το διάχυτο αιμαγγείωμα, σε ένα θύλι 10 εβδομάδων με σοβαρό υποθυρεοειδισμό, παρατηρούμε τόσο στον υπέρηχο όσο και στον αξονικό αυτές τις μεγάλες οζώδεις βλάβες οι οποίες σειραίουν και σχεδόν εξ ολοκλήρου καταλαμβάνουν το υπατικό παρέχημα και προσλαμβάνουν σκιαγραφικό μετά τη χορήγησή του. Συνεχίζουμε με το μεσενχηματικό αμάρτωμα. Το μεσενχηματικό αμάρτωμα είναι ο δεύτερος συχνότερος καλοήθης νεογνικός ή βρυφικός όγκος και αφορά γενικά ασθενείς κάτω των 2 ετών, ενώ το 20% ανιχνεύεται στην νεογνική ηλικία και συνήθως μπορεί να έχει και προγεννητική διάγνωση. Είναι δηλαδή συγγενές. Πρόκειται για καλοήθη με συγχηματική ανάπτυξη κατά μήκος των πελαίων διαστημάτων. Παρότι είναι καλοήθης όγκος, λαμβάνει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Στον υπέρηχο έχει αυτή την χαρακτηριστική εικόνα δίκυνα ελβετικού τυριού με κύστης, οι οποίες χωρίζονται από συμπαγή διαφραγμάτια και συμπαγή ιστό. Αντίστοιχες εικόνες εμφανίζονται και στον αξονικό αλλά και στο μαγνήτη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη βιβλιογραφία, ένα αγοράκι 2 ετών με μια μεγάλη, έντονα υποηχοϊκή βλάβη στον υπέρηχο, με αντίστοιχα ευρήματα πολύ υψηλό ταφδίο σήμα στον μαγνήτη και διαφραγμάτια χαμηλού ταφδίου σήματος λόγω της συνόδους φύσης τους που προσλαμβάνουν το σκιαγραφικό. Συνεχίζουμε την εστιακή οζώδη υπερπλασία. Είναι αρκετά σπάνια στα παιδιά, αφορά μόνο το 2% των πρωτοπαθών όγκων του ύπατος. Είναι πιο συχνή στα θήλαια και κυρίως σε μεγαλύτερα κορίτσια και διαθέτει μια χαρακτηριστική κεντρική αγκιακή ουλή με ακτινοτές συνόδους προσεκβολές. Παράδειγμα από τη βιβλιογραφία, ένα κορίτσι 14 ετών με μια ισοηχοϊκή βλάβη, εξωφυτική στο ύπαρ, που με τη μελέτη με το Color Doppler φαίνεται η χαρακτηριστική εικόνα δίχνει τροχού ποδηλάτου της αγγείωσης. Στη μελέτη με μαγνητική τομογραφία ίσου σήματος στην ΤΑΦ2 με μια υψηλού σήματος ουλή στο κέντρο με ακτινοτές προσεκβολές και μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού προσλαμβάνει το σκιαγραφικό, δεν ξεπλένει στην πηλαία φάση και σαν παθογνωμονικό στοιχείο μετά τη χορήγηση του υπατοειδικού σκιαγραφικού σε καθυστερημένες φάσεις κατακρατά το σκιαγραφικό. Συνεχίζουμε το αδένωμα. Το αδένωμα είναι πολύ σπάνιο στα παιδιά. Σχετίζεται με τη χρήση των αντισυλληπτικών σε κορίτσια μεγαλύτερης ηλικίας, στεροειδών όπως τα ανδρογόνα, π.χ. στη θεραπεία της αναιμίας Φανκόνη, και με διάχυτες υπατικές νόσους όπως οι γλυκογονιάσεις, αλλά και η ύπαρξη των πυλιοσυστηματικών σαντς. Διακρίνονται 4 κατηγορίες που είναι γνωστές και από τους ενήλικες, το φλεγμονώδες, το αδένωμα με τη μετάλλαξη HNF1A, το β' κατενίνης, που ως γνωστόν έχει και κακό ήθις δυναμικό, και το αταξινόμητο. Παράδειγμα επίσης από τη βιβλιογραφία με ένα θύλι 14 ετών, στο οποίο εντοπίζεται ουσιαστικά 2 βλάβες, οι οποίες σειραίουν στον αριστερό λοβό του ύπατος. Με τη χρήση της ακολουθίας in-face, out-of-face στο μαγνήτη, βλέπουμε ότι και οι 2 βλάβες και κυρίως οι μεγαλύτεροι ρίχνουν το σήμα στο εσωτερικό, το οποίο μας δείχνει ότι είναι πλούσιο σε ενδοκυτάριο λίπος. Και μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού
Στην αρτηριακή φάση η βλάβη προσλαμβάνει έντονα το σκιαγραφικό και στην πηλαία φάση ξεπλένει. Συνεχίζουμε με τις κακοήθειες. Η πιο συχνή υπατική πρωτοπαθής κακοήθεια στα παιδιά είναι το υπατοβλάστομα. Και γενικά είναι και ο τρίτος σε συχνότητα κοιλιακός όγκος των παιδιών. Εμφανίζεται σε μικρά παιδιά κάτω των 4 ετών με ένα μέσο όρο εμφάνισης τους 19 μήνες. Είναι πολύ πιο συχνό σε άρενες, διπλάσιο στη συχνότητα. Οι ασθενείς που έχουν υπατοβλάστομα εμφανίζουν μια σημαντική αύξηση της αλφα-φετοπρωτεΐνης, πιο σημαντική από την αύξηση που εμφανίζουν οι ασθενείς που έχουν υπατοκυταρικό καρκίνωμα. Σε ένα 20% το υπατοβλάστομα είναι πολυαισθητιακό και σε ένα αντίστοιχο ποσοστό εμφανίζει απομακρυσμένες μεταστάσεις με πιο συχνή εντόπιση τους πνεύμονες. Σχετίζεται με προωρότητα και πολύ χαμηλό βάρος γέννησης και έχει χαρακτηριστική συσχέτιση με το σύνδρομο Beckwith-Biedermann και την οικογενή πολυποδίαση. Συνήλυνουν παραδείγματα από τη βιβλιογραφία, μεγάλη εξωφυτική βλάβη από το δεξιό λόβο του ύπατος, με ανομοιογενή ηχογένεια, με νεκρόση στο εσωτερικό, που φαίνεται να έχει εσωτερική αγγείωση κατά τον έλεγχο με τον ντόπλερ, και ηχογενή στοιχεία με ακουστική σκιά που αντιστοιχούν σε επασβεστώσεις. Οι επασβεστώσεις φαίνονται ακόμα καλύτερα με τη μελέτη με αξιονική τομογραφία. Και άλλο περιστατικό, πολύ μεγάλη βλάβη, με στοιχεία υψηλού, πολύ υψηλού ταφυδίου σήματος που αντιστοιχούν σε νεκρωτικά. Η βλάβη προσλαμβάνει το σκιαγραφικό, αλλά είναι υποαγγιούμενη συγκριτικά με το γειτονικό υγείας παρέχημα. Και στο χάρτη ABC φαίνεται ότι έχει πολύ χαμηλό σήμα, λόγω της κεταροβρύθειάς του και της κακοήθους φύσης του, περιορίζει τη διάχυση. Και ένα ακόμα περιστατικό με τα ίδια που είναι παρόμοια χαρακτηριστικά, μεγάλη βλάβη, νεκρός στο εσωτερικό και σημεία τα οποία δεν εμπλουτίζονται. Χαρακτηριστικό το έβριμα ότι μετά τη χορήγηση του υπατοειδικού σκιαγραφικού σε καθυστερημένες φάσεις, λόγω της κακοήθους φύσης του δεν προσλαμβάνει σκιαγραφικό. Τώρα, όσον αφορά τη σταδιοποίηση, οι πρωτοπαθείς υπατικές κακοήθησης στα παιδιά ταξινομούνται διαφορετικά από των ενηλίκων. Σταδιοποιούνται με βάση το σύστημα pre-text, pre-treatment extent of disease. Με το σύστημα αυτό ουσιαστικά χωρίζουμε το ΥΠΑ σε 4 τμήματα, φυσικά σεβόμενοι τα ανατομικά τμήματα κατά κουινό, και έχουμε το αριστερό πλάγιο που αποτελείται από τα τμήματα 2 και 3, το αριστερό μέσο, το οποίο αποτελείται από τα 4α και 4β, το δεξιό πρόστιο από το 5 και 8 και το δεξιό οπίσθιο από το 6 και 7. Εμείς θα πρέπει να σημειώσουμε σε ποια τμήματα και σε πόσα τμήματα υπάρχει όγκος και αν είναι μονοαισθητιακός ή πολυαισθητιακός, προκειμένου να το ταξινομήσουμε στο αντίστοιχο group. Υπάρχουν 4 group, το pretext 1, 2, 3 και 4. Στο pretext 1, όγκος αφορά ένα τμήμα περιφερικό, οπότε αν αυτό εκταμεί, μπορούν να μείνουν πίσω 3 συνεχόμενα υγιή τμήματα, χωρίς όγκο. Το pretext 2 αφορά είτε κεντρικό τμήμα, είτε πολυαισθητιακό όγκο με 2 περιφερικά, οπότε αν εκταμεί το τμήμα ή τα τμήματα που έχουν όγκο, μπορούν να μείνουν 2 συνεχόμενα τμήματα υγιή πίσω. Αντιστοίχως, στο 3 μπορεί να μείνει μόνο ένα υγιές τμήμα και στο 4 συνήθως πρόκειται για πολυαισθητιακό όγκο, όγκο με δορυφόρες βλάβες ή σπανιότερα πολύ εκτεταμένους διάχυτους όγκους, και στους ασθενείς αυτούς η μόνη λύση είναι η μεταμόσχευση του ύπατος. Πέρα από το pretext και το να σημειώσουμε σε πόσα τμήματα υπάρχει όγκος, θα πρέπει να ελέγξουμε αν τυχόν αυτοί οι πολύ επιθετικοί όγκοι έχουν διηθήσει τις υπατικές φλέβες και την κάτω κύλη φλέβα, αν διηθείται το στέλεχος της πηλαίας και η κύριη κλάδη, αν ο όγκος έχει εξωυπατική επέκταση ή έχει υποστηρίξει, καθώς και σταδιοποιητικά να αναφέρουμε αν τυχόν υπάρχει λεμφαδενική συμμετοχή ή απομακρυσμένες μεταστάσεις που είπαμε ότι συνυπάρχουν σε ένα 20%.
Συνεχίζουμε τις κακοήθειες. Η δεύτερη πιο συχνή κακοήθεια του ύπατος είναι το υπατοκυταρικό καρκίνωμα στα παιδιά. Εμφανίζεται κυρίως στη δεύτερη δεκαετία της ζωής. Όπως είπαμε, έχει αυξημένη αλφα-φετοπρωτεΐνη ο ασθενής μας, αλλά όχι τόσο αυξημένη όσο έχει ένας ασθενής με υπατοβλάστομα. Και σε αντίθεση με τους ενήλικες, μόνο σε ένα ποσοστό έως 30% συνυπάρχει χρόνια υπατική νόσος. Παραδείγματος χάρη υπατίτιδα, γλυκογονιάστηση, τυροσυνεμία, αιμοχρωμάτωση κλπ. Όπως το συγκεκριμένο παράδειγμα, ένα αγόρι 4 ετών με ιστορικό τυροσυνεμίας, με μία μικρή οζόδη βλάβη στο ύπαρ, υπόπυκνη στην απλή αξονική πριν το σκιαγραφικό, που προσλαμβάνει έντονα στην αρτηριακή φάση, ενώ στη φλεβική φάση ξεπλένει και φαίνεται να έχει μία λεπτή κάψα. Σε αντίθεση λοιπόν αυτό που κάνουμε στους ενήλικες, που χρησιμοποιούμε το σύστημα LIRADS για να χαρακτηρίσουμε τις βλάβες σε ένα κυρωτικό ύπαρ, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Αμερικάνικου Κολεγίου Ακτινολογίας, τα κριτήρια LIRADS χρησιμοποιούνται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών και όχι στα παιδιά. Συνεχίζουμε το ενοπεταλιώδες καρκίνωμα. Είναι πιο σπάνιος όγκος, εμφανίζεται σε εφήβους και νέους ενήλικες, δεν σχετίζεται με χρόνια υπατική νόσο και δεν σχετίζεται με αύξηση της αλφα-φετοπρωτεΐνης. Δύο περιστατικά από τη βιβλιογραφία. Ευμεγέθης υπόπυκνη βλάβη στον αξονικό. Προσλαμβάνει έντονα το σκιαγραφικό στην αρτηριακή φάση, πλην μιας περιοχής αστεροειδούς σχήματος, η οποία φέρει και επασβέστωση στο εμπαδόν της και η οποία προσλαμβάνει το σκιαγραφικό σε καθυστερημένη φάση και προφανώς αναπαριστά μια εινώδη κεντρική αστεροειδή ουλή. Και στο δεύτερο περιστατικό, ουλή χαμηλού ταυδίου σήματος, που δεν εμπλουτίζεται στην αρτηριακή φάση και προσλαμβάνει το σκιαγραφικό σε καθυστερημένη φάση λόγω της εινώδους φύσης της. Συνεχίζουμε με τις κακοήθειες. Πιο σπάνιος κακοήθειος όγκος των παιδιών, το αδιαφοροποιεί το εμβριονικό σάρκωμα. Πιο σπάνιος και από το υπατοβλάστομα και από το υπατοκυταρικό καρκίνωμα. Είναι μεσενχηματικής προέλευσης, αφορά παιδιά ηλικίας 6 με 10 ετών, αρκετά σπανιότερα σε μικρότερες ηλικίες και δεν εμφανίζει σε αντίθεση με, με τις άλλες δύο κακοήθειες αυξημένη αλφα-φετοπρωτεΐνη. Τα απεικονιστικά στοιχεία μας βοηθούν πολύ να υποψιαστούμε αυτήν την διάγνωση, καθώς σαν χαρακτηριστικό το αδιαφοροποίητο σάρκωμα έχει το ότι ενώ στον υπέρυχο είναι σχεδόν συμπαγές, βλέπουμε δηλαδή μια σχεδόν συμπαγή βλάβη με μικρές κυστικές ιδέωσης περιοχές στο έμβαδόν της, στον αξονικό είναι πολύ έντονα υπόπυκνη. Αντίστοιχα και στο μαγνήτη, στην ταφδίο ακολουθία έχει πολύ υψηλό ταφδίο σήμα και στο εσωτερικό εινώδη διαφραγμάτια, συμπαγή στοιχεία και αιμορραγικά στοιχεία με διάσπαρτους εμπλουτισμούς. Τελευταία κακοήθεια, το ραβδομιοσάρκωμα των χοληφόρων. Πολύ σπάνιος όγκος, ωστόσο ο πιο συχνός όγκος των χολαγγείων στην παιδική ηλικία. Έχει μέση ηλικία εμφάνιση στα 3 έτη, και συχνότερα εκφύεται από τον κοινό χολιδόχο πόρο. Περιστατικό από τη βιβλιογραφία, με μία βλάβη στην πύλη του ύπατος, η οποία μελετάται ακόμα καλύτερα με τη χρήση της μαγνητικής τομογραφίας. Η βλάβη εκφύεται από το τείχομα του κοινού χολιδόχου πόρου ενδοαυλικά. Έχει αρκετά ανομοιογενές σήμα, με στοιχεία τόσο υψηλού όσο και χαμηλού ταφδίου σήματος και εκτείνεται κατά μήκος των χοληφόρων. Τα ενδοϊπατικά χολαγγεία είναι διατεταμένα και υπάρχει έλλειμμα πλήρωσης στον κοινό χολιδόχο πόρο και ένα εντύπωμα εντός του υποκείμενου του δεκαδαχτύλου. Τέλος, με τις πρωτοπαθείς βλάβες, όσον αφορά τις μεταστάσεις, είναι αρκετά συχνότερες από τις πρωτοπαθείς όγκους. Συνήθως ο πρωτοπαθής όγκος είναι γνωστός, καθώς η πιο κοινή πρωτοπαθής όγκη είναι το νευροβλάστομα και το νεφροβλάστομα, που γειτονεύουν με το ύπαρ.
Ουσιαστικά, μερικά παραδείγματα από τη βιβλιογραφία. Το πρώτο αφορά ένα 5 μηνών αγόρι με νευροβλάστομα, ένα πολύ διωγγωμένο ύπαρ με ανομοιογενή απεικόνηση και οζώδεις βλάβες διάσπαρτες και σαν τυχαίο έβριμα σε πολύ εκτεταμένη νόσο μία μετάσταση στο δέρμα. Ο όγκος Williams, το δεύτερο παράδειγμα, σε ένα αγόρι 4 ετών, μια ευμεγέθης ανομοιογενής βλάβη με νεκρώσεις στο εσωτερικό, με χαρακτηριστικό close eye, δηλαδή το παρένχυμα του αριστερού νεφρού να αγκαλιάζει τη βλάβη, που μας επιτρέπει να εντοπίσουμε και το όργανο από το οποίο εκφύεται, εξορμάται, και οι μεταστάσεις στο ύπαρ. Και το τρίτο περιστατικό, σε εκτεταμένη νόσο non-Hodgkin, λέμφωμα, βλάβες στο ύπαρ που φαίνεται να έχουν έντονη μεταβολική δραστηριότητα στο PET. Συνεχίζοντας με τα διάχυτα νοσήματα του ύπατος, όσον αφορά την κύρωση του ύπατος, μπορεί να οφείλεται σε πολλά αίτια στα παιδιά, παραδείγματος χάρη λοιμώδη, όπως η χρόνια πατήτιδα β' και σ, μεταβολικά, όπως η Wilson, η αιμοχρωμάτωση, η τυροσυνεμία, η γλυκογονιάσης, ανατομικά αίτια που ορισμένα από των οποίων αναφέρθηκαν και προηγουμένως που προκαλούν τη χολική κύρωση, ατρυσία αξιοπατικών χοληφόρων, χολιδοχοκίστη, η νόσος καρόλικη συγγενής υπατική ίνωση και οι διάφορες υπατήτηδες, η αυτοάνωση, η τοξική, η φαρμακευτική κλπ. Περιστατικό θύλι 2 ετών με ατρυσία αξιοπατικών χοληφόρων. Από τον υπέρηχο κιόλας φαίνεται ένα παθολογικό ύπαρ. Η μορφολογία του είναι παθολογική με μικρολοβώσεις του παρενχύματος, του περιγράμματος, συγγνώμη. Φαίνεται και στην ελαστογραφία που πραγματοποιήθηκε ότι οι τιμές είναι παθολογικές. Έχει αυξημένη σκληρότητα. Στον αξονικό φαίνεται ακόμα καλύτερα η κυρωτική του απεικόνηση με τις μικρολοβώσεις στο περίγραμμα, τη μικροοζώδη ανομοιογενή απεικόνηση του παρενχύματος, την έντονη υπερτροφία του αριστερού λουβού και του κερκοφόρου και την ατροφία του δεξιού και αντίστοιχα τα χαρακτηριστικά της πηλαίας υπέρβασης, το ασκητικό υγρό, τους κυρσούς του ισοφάγου και του στομάχου και την αυξημένη διάμετρο του σπληνός για την ηλικία του κοριτσιού. Αντίστοιχο περιστατικό με συγγενή υπατική ίνωση, κυρωτική απεικόνηση του ύπατος, επανασυναγκοποίηση της ομφαλικής φλέβας και παθολογικές τιμές στην ελαστογραφία. Θύλι 9 ετών με συγγενή υπατική ίνωση, με κυρωτική απεικόνηση του ύπατος, με εινώδεις ταινίες που διατρέχουν το υπατικό παρένχυμα και οι οποίες στην ακολουθία DWI φαίνεται να περιορίζουν τη διάχυση. Και στο σημείο αυτό να τονίσω ότι στα παιδιά, σε αντίθεση με τους ενήλικες που χρησιμοποιούμε στον υπέρηχο κυρίως την κυρτή κεφαλή, στα παιδιά είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε να χρησιμοποιούμε και τις γραμμικές κεφαλές με υψηλότερες συχνότητες, καθώς μπορεί να μην δίνουν πολύ μεγάλο βάθος, ωστόσο δίνουν αρκετή λεπτομέρεια για το περίγραμμα του ύπατος, φαίνονται ακόμα και μικρές λοβώσεις του παρενχύματος και ακόμα και υποσημενόμενη ανομοιογένεια. Θα τελειώσω με την λιπόδη δίθυση του ύπατος. Είναι πλέον η πιο συχνή υπατοπάθεια στα παιδιά και έχει συχνότερη εμφάνιση τα 11 με 13 έτη και είναι στα πλαίσια όλου του σύγχρονου τρόπου ζωής και της σύγχρονης διατροφής και της έλλειψης άσκησης κτλ. Ουσιαστικά, όταν αναφερόμαστε στη λιποδίθυση ή στη άτωση, μιλάμε για προσβολή πάνω από 5% των υπατοκυττάρων. Όταν η στεάτωση συνδυάζεται με παθολογική αύξηση των υπατικών ενζήμων, τότε έχουμε μη αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος, ενώ όταν η στεάτωση συνδυάζεται με φλεγμονή ή και ίνωση, έχουμε μη αλκοολική στεατοϋπατήτιδα, τη γνωστή NASH. Τα απεικονιστικά ευρήματα μας επιτρέπουν όχι μόνο να ανιχνεύσουμε την ύπαρξη του λίπους στο ύπαρ, αλλά πλέον μας επιτρέπουν και να ποσοτικοποιήσουμε το λίπος. Αρχικά το πρώτο μας εργαλείο είναι ο υπέρηχος, που ουσιαστικά είναι ένα υποκειμενικό εργαλείο, βασίζεται δηλαδή στην υποκειμενική
ανίχνευση της αυξημένης οικογένειας που ύπατος, ιδιαίτερα συγκριτικά με το νεφρό που γειτονεύει. Να σημειώσουμε ότι για να, να μπορέσουμε να ανιχνεύσουμε στον B-Mode υπέρηχο τη υπόδη διήθηση, θα πρέπει να αφορά πάνω από 20 με 30% των υπατοκυττάρων να έχουν προσβληθεί. Πιο αντικειμενική εξέταση είναι η μαγνητική τομογραφία, όπου με τη χρήση των ακολουθιών in-face και out-of-face μπορούμε ουσιαστικά να ανιχνεύσουμε την ύπαρξη ενδοκυτάριου λίπους στο ύπαρ ως πτώση του σήματος στην out-of-face ακολουθία, είτε ομοιογενώς, είτε γεωγραφικά, αν πρόκειται για γεωγραφική λιπόδη διήθηση, είτε τμηματικά, είτε να μένουν κάποια σημεία, όπως π.χ. στην κήτη της χολιδοχοκίστης, στα οποία υπάρχει υγιές παρένχυμα. Ωστόσο, πλέον υπάρχουν μέθοδοι που μας επιτρέπουν να ποσοτικοποιήσουμε το λίπος. Στο ΑΧΕΠΑ αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται πλέον σαν ρουτίνα, και κυρίως με την καθοδήγηση του κυρίου Ραφαηλίδη. Στον υπέρηθρο χρησιμοποιείται το Ultrasound Derived Fat Fraction, UDFF, όπου μπορούμε να εντοπίσουμε, να ανιχνεύσουμε και να ποσοτικοποιήσουμε τόσο την ύπαρξη του λίπους όσο και το κλάσμα, και ταυτόχρονα να κάνουμε και ελαστογραφία. Και αντιστοίχως στον μαγνήτη με το PDFF, το Proton Density Fat Fraction, που με ένα ROI μπορούμε να υπολογίσουμε το κλάσμα του λίπους στο ύπαρ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς μπορούμε να μελετάμε την πορεία της νόσου στο χρόνο, ειδικότερα μετά από αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως βελτίωση της διατροφής και της σωματικής δραστηριότητας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Μια καλά δομημένη ομιλία, πολύ επεξηγηματική, με πολλές λεπτομέρειες. Αλλά ευχαριστώ και για την επιλογή του θέματος, γιατί δεν είναι από τα θέματα που έχει κανείς την ευκαιρία να τα ακούσει συχνά. Επομένως, αυτό είναι ένα δεύτερο λόγο ευχαριστία, που αποδεικνύει κιόλας ότι τα παιδιά δεν είναι απλώς μικροί ανήλικες. Η παθολογία είναι διαφορετική. Και το σκεπτικό με το οποίο προσεγγίζει κανείς αντικονιστικά τα παιδιά διαφέρει σε πολλά νοσήματα. Κάμα των νοσημάτων δυστυχώς είναι μεγάλη, γιατί μπαίνουν και οι συγγενείς νόσοι που δεν είναι λίγες. Και μη σας φαίνονται όλα αυτά τόσο σπάνια. Στο ΧΕΠΑ δεν έχουμε η αλήθεια τόσο πολλά περιστατικά, αλλά σε νοσοκομεία αναφοράς αυτά τα περιστατικά ήταν δυστυχώς πάρα πολύ συχνά. Μάλλον στον Πέδο που είχα διτεύσει με το Γετία, το να βλέπει κανείς από το πλάστομα σχεδόν υπήρχε ένα την εβδομάδα. Και δυστυχώς η εξέλιξή τους ήταν πολύ κακή. Τυχώς όμως πολλά από αυτά τα νοσήματα έχουν βελτιωθεί χειρουργικές τεχνικές. Και επομένως έχει νόημα ο κτηνολόγος να προσπαθεί να σταδιοποιεί, να περιγράφει την έκταση με λεπτομέρεια, διότι υπάρχει ικανότητα, όχι σε όλα τα παιδιά, αλλά πάντα σε ένα ικανοποιητικό ποσοστό, υπάρχει ικανότητα, η δυνατότητα θεραπείας, τουλάχιστον σε κέντρα αναφοράς. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο, τους συναδέλφους που μας παρακολουθούν. Ας προσθέσω ότι μερικά από αυτά που τα συναντάμε στην παιδική ηλικία τα συναντάμε και στις ενήλικες, στην ελληνική ζωή. Γι' αυτό είναι καλό να είμαστε εξοικειωμένοι. Λόγω χάρη η τυφλοειδή κίστη των κολληφόρων. Δεν ξέρω τώρα που τα διάβασες πόσο συχνές περιγράφονται, αλλά υπάρχουν πολλές μορφές. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπει κανείς έναν διατεταμένο, διευρυσμένο μάλλον. Διατεταμένο σημαίνει ότι έχει αυξημένες πιέσεις. Ένα διευρυσμένο κοινό κολληφόρο στο μέσο του, ενώ στο πάνω και στο κάτω τμήμα είναι μια χαρά. Και λες τώρα εδώ δεν υπάρχει κόλλημα, τι συμβαίνει. Αυτή ουσιαστικά είναι μια μορφή τύπου ένα χολιδόκου κίστεως. Και αν το ξέρει κανείς, αποφεύγει άλλες ερμηνείες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περιττές εξετάσεις ή σε περιττή ανησυχία κτλ. Επομένως, πολλά από αυτά τα βλέπει κανείς και σε ενήλικη ζωή. Όσο για το σχόλιο της υποκειμενικής νόσου, νομίζω ότι όλες οι επικοινωνιστικές μέθοδοι έχουν ένα βαθμό υποκειμενισμού, με την έννοια ότι αυτός που κάνει τη διάγνωση πρέπει να έχει εμπειρία, και αν δεν έχει εμπειρία, δεν μπορεί και στην μαγνητική που θεωρείται τάχα μου αντικειμενική. Και εκεί θα κάνει λάθη. Ο υποκειμενισμός είναι μια συνάρτηση του επιπόδου εμπειρίας και γνώσης. Άλλωστε, γι' αυτό κανείς προσπαθεί μέσα από τα μαθήματα, τα διαβάσματα, να μπορέσει να βελτιώσει το επίπεδό του, έτσι ώστε ο υποκειμενισμός που το βάζω εντός εισαγωγικών να μειωθεί. Αν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση, πάλι υπάρχει ευκαιρία.
Αλλιώς θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε από την κυρία Σιδηροπούλου περιστατικά που θα έχουν σχέση με όσα ακούσαμε. Καλησπέρα σας και από μένα. Μαζί θα δούμε κάποια κλινικά περιστατικά από το τμήμα μας σχετικά με το σημερινό μας θέμα, την απεικονιστική διερεύνηση υπατικής νόσου σε παιδιά. Το πρώτο μας περιστατικό αφορά ένα αγόρι 8 ετών, το οποίο διακομίστηκε από άλλο νοσοκομείο για διερεύνηση βλατιδοπορφυρικού εξανθήματος. Από τον εργαστηριακό έλεγχο, το παιδί είχε αναιμία, θρομβομενία και λεμφοκυτάρωση, ενώ στο επίχρησμα περιφερικού αίματος παρατηρήθηκαν βλάστες. Έτσι, στην πορεία της νοσηλείας του τέθηκε η διάγνωση της οξείας λιμφοπλαστικής λευχαιμίας και πριν ξεκινήσει η θεραπεία, ζητήθηκε ένα υπερηχογράφημα νοκυλίας ως αναφορά. Βλέπουμε ότι το υπερηχογράφημα ήταν φυσιολογικό, φυσιολογικό το μέγεθος και η οικογένεια του ύπατος, χωρίς αφή εστιακή βλάβη. Έτσι, το παιδί ξεκίνησε τα σχήματα χημειοθεραπείας. Ωστόσο, ένα μήνα μετά, εμφάνισε ένα κοιλιακό άλγος με εντόπιση στο δεξί υποχόνδριο, ύκτερο, εργαστηριακά είχαμε ανεβασμένη χολεριθρίνη και τρασαμινάσεις. Για τον λόγο αυτό, προχωρήσαμε σε ένα νέο υπερηχογράφημα νοκυλίας, στο οποίο βλέπουμε ότι απεικονίζεται μια διώκωση του ύπατος, 17 ήταν τώρα η κεφαλουρέα διάμετρος, και αυξημένη οικογένεια. Δείτε πόσο πιο υπερηχογενές είναι το ύπαρ σε αντίθεση με τον νεφρό. 15 μέρες μετά, τα κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα επιμένουν, παραμένει η άμεση υπερχολεριθυνεμία, γι' αυτό το λόγο προχωρούμε σε μια αξιολογική τομογραφία κοιλίας. Βλέπουμε και εδώ τη διώκωση του ύπατος και τη διάχυτη λιπόδη δίθηση αυτού. Δείτε πόσο χαμηλή είναι η πυκνότητα του ύπατος σε σχέση με το σπλήν. Χαμηλή η πυκνότητα παραμένει και μετά τη χορήγηση της σκιαγραφικής ουσίας. Ακολουθεί η μαγνητική τομογραφία κοιλίας, η οποία επιβεβαιώνει και αυτή τα ευρήματα, διάχυτη πολύ μεγάλο βαθμό πτώση του σήματος σε όλο το ύπαρ στην out-of-phase ακολουθία, επιβεβαιώνουμε δηλαδή την παρουσία λίπους, χαμηλό το σήμα και μετά τη χορήγηση υγαδολίνου. Το παιδί άλλαξε τα σχήματα χημειοθεραπείας και σταδιακά τα ολοκλήρωσε και μετά το πέρας της θεραπείας αρχίσαμε να βλέπουμε μία κλινική και εργαστηριακή βελτίωση, αλλά βελτίωση παρατηρήθηκε και στα απεικονιστικά ευρήματα. Η μεταγενέστερη πέρυχη δείτε ότι η οικογένεια του ύπατος σταδιακά αποκαταστάθηκε. Επομένως, η εικόνα του αποδόθηκε σε λιπόδη δίθηση του ύπατος στα πλαίσια τοξικότητας από τη χημειοθεραπεία. Περνάμε στο δεύτερο περιστατικό μας, το οποίο αφορά ένα αγόρι 6 ετών που έπασχε και αυτό από οξεία λιμφοπλαστική λευχαιμία, ήταν υποχημειοθεραπεία με πρόσφατη λήψη κορτικοστεροειδών. Στα πλαίσια ελέγχου διενεργήθηκε ένα υπερηχογράφημα ανοκυλίας, το οποίο όμως παρατηρήσαμε κάποιες μικρές στρογγυλές αιστείες, υποηχοϊκές αλλά και με υπερηχογενή στοιχεία, που δεν εμφάνιζαν αυξημένη αγγείωση κατά το πόλο ντόπου. Ακολούθησε η αξονική τομογραφία κοιλίας. Βλέπουμε τις αιστείες αυτές να είναι υπόπυκνες, διάσπαρτες και στους δύο λογούς. Ας σχολιάσουμε τη μεγαλύτερη που ήταν αριστερά. Διέρχεται διαμέσου αυτής ο αριστερός κλάδος της φιλίας, αλλά δεν δυνθούταν. Και γι' αυτό το λόγο, σε αυτό το σημείο προέκυψε το ερώτημα για τη διαφορική μας διάγνωση, αν πρόκειται για εστιακή λιπόδη δίθηση. Ακολούθησε η μαγνητική τομογραφία. Οι αιστείες είχαν παρόμοια συμπεριφορά. Χαμηλότα φένα σήμα, μέτρια υψηλότα 2, δεν περιόριζαν τη διάχυση ούτε εμπλουτίζονταν. Η μεγαλύτερη, όπως είπαμε, αριστερά, δεν έχει χωροκαρδική δράση. Τα αγγεία διέρχονταν ελεύθερα μέσα από αυτήν. Ενώ το πιο ιδιαίτερο γνώρισμα στην out-of-phase ακολουθία, το σήμα έπεφτε σε μεγάλο βαθμό, επιβεβαιώνοντας ότι είχαν μέσα λίπος. Έτσι, πέρα από τις αιστείες λιπόδους δίθησης, στη διαφορική μας διάγνωση μπήκε και η εξομοιελική αιμοποίηση, παρότι πολύ σπάνια περιγράφεται στο ύπαρ, μπορεί να περιέχει και αυτή η λίπος. Το παιδί ολοκλήρωσε τα σχήματα χημειοθεραπείας του, άρχισε να βελτιώνεται κλινικά, έγιναν τακτικοί επανέλεγχοι, νέο υπερηχογράφημα σε 15 μέρες μας έδειξε ότι οι αιστείες άρχισαν να μειώνονται σε μέγεθος, ενώ 30 μέρες μετά οι αιστείες είχαν περαιτέρω μειωθεί με 2 χιλιοστά να ήταν πλέον οι μεγαλύτεροι. Περνάμε στο τρίτο μας περιστατικό. Πρόκειται για ένα βρέφος στήλη 2 μηνών, το οποίο εμφάνισε ανησυχία και μια ψηλαφυτή μάζα στο δεξί υποχόνδριο από την κλινική εξέταση. Στα εργαστηριακά ευρήματα είχαμε αυξημένες τρανσαμινάσεις με φυσιολογική α-φετοπρωτεΐνη. Πρώτη εξέταση βάσει και της ηλικίας ήταν το υπερηχογράφημα ανοκυλίας, στο οποίο παρατηρήσαμε μια ευμεγέθη εξεργασία στο ύπαρ, υπερηχογενή αλλά με υποηχοϊκό κέντρο, η οποία είχε επίσης μια υπεραγγιούμενη άλλη, στρογγυλή μάζα με σαφή όρια.
Ακολούθησε η μαγνητική τομογραφία. Παρατηρούμε την μάζα αυτή στον αριστερό λόβο του ύπατος, στρογγυλή, σαφή όρια. Δείτε πόσο ομοιογενώς αυξημένο είναι το ΤΑΒ2 σήμα της, δεν περιορίζει τη διάχυση, ενώ μετά τη χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας εμπλουτίζεται έντονα και προοδευτικά. Εμφανίζει δηλαδή έναν κεντρομόλο εμπλουτισμό σε καθυστερημένη φάση. Στο κάθε παιδί που έχουμε μία μάζα στο ύπαρ, πέρα από τα κλινικά και απεικονιστικά ευρήματα, θα πρέπει να σκεφτούμε την ηλικία του, γιατί αυτό θα μας βοηθήσει στη διαφορική μας διάγνωση. Επομένως, σε μία μάζα στο ύπαρ κάτω των 6 μηνών, όπως είμαστε σε αυτό το παράδειγμα, πρέπει να συμπεριλάβουμε το βρεφικό αιμαγγείωμα, το υπατοβλάστομα και τις μεταστάσεις συνήθως από νευροβλάστομα. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, όπως καταλαβαίνουμε, τα απεικονιστικά ευρήματα ήταν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για καλοήθεια αγκιακού τύπου βλάβη, του τύπου του βρεφικού αιμαγγειώματος. Γι' αυτό το λόγο έγινε σύσταση για παρακολούθηση και επανέλεγχο και πράγματι μετά το δεύτερο έτος της ζωής η μάζα αυτόματα υποστράφηκε. Περνάμε στο τέταρτο περιστατικό μας, το οποίο αφορά ένα αγόρι 6 ετών με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό, το οποίο εμφάνισε κοιλιακό άλγο στο δεξί υποχόνδριο και αυξημένες τρασαμινάσεις. Πρώτη εξέταση το υπερυπογράφημα ανοκοιλίας, όπου παρατηρήσαμε μια ευμεγέθη συμπαγούση φύση εξεργασία στον αριστερό λόγο του ύπατο, με σαφή όρια, η οποία θα λέγαμε ότι έχει ίδια ηχογένεια περίπου με το ύπαρ, πίεζε την πηλαία φλέβα χωρί να τη διηθούσε, ενώ εμφάνιζε έντονη περιφερική αλλά και κεντρική αγγείωση. Ακολούθησε όπω ήταν λογικό η μαγνητική τομογραφία κοιλία. Παρατηρούμε την βλάβη αυτή να έχει, όπως είπαμε, σαφή όρια, πιεστικά φαινόμενα στην πύλη του ύπατος και στο δεξιό νεφρό. Δεν υπάρχει περιορισμός της διάχυσης. Ωστόσο, η μάζα μας είναι λίγο ανομοιογενής. Δείτε ότι έχει εστίαση υψηλού ΤΑΒ2 σήματος στο εσωτερικό της, αλλά εμπλουτίζεται έντονα και προοδευτικά, δεν ξεπλένει δηλαδή το σκιαγραφικό. Σε αυτή την κατηγορία που είμαστε τώρα, δηλαδή σε ένα παιδί άνω των 6 ετών, η διαφορική μας διάγνωση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει το υπατοκυταρικό καρκίνωμα, το διαφοροποιητό εμβρυκό σάρκωμα ή την FNH και το αδένωμα. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, δεν είχαμε κάποιο απεικονιστικό γνώριμα πολύ χαρακτηριστικό, γι' αυτό το λόγο οδηγηθήκαμε στη βιοψία, η οποία μας έδειξε ότι επρόκειτο για εστιακή οζόδη υπερπλασία, λίγο άτυπη θα λέγαμε, δεν είχε την κεντρική ουλή που έχουμε αναφέρει, παρότι αυτή παρατηρείται περίπου στο 50% των ασθενών. Η φετοπρωτεΐνη ήταν φυσιολογική και αντισώματα για υπατήτη της κοιούς ήταν επίσης αρνητικά. Έτσι το παιδί τέθηκε απλά σε μια συστηματική παρακολούθηση. Βλέπουμε το νέο υπερηχογράφημα 20 μέρες αλλά και 2 μήνες αργότερα. Παραμένει η εξεργασία όπως την περιγράψαμε, συμπαγής, με αυξημένη αγκίωση, χωρίς όμως καμία μεταβολή ως προς τις διαστάσεις. Τέλος, περνάμε στο πέμπτο περιστατικό μας, το οποίο αφορά ένα βρέφος ενός έτους, το οποίο έπασχε από το σύνδρομο Beckwith-Wiedemann. Βλέπετε στην εικόνα τι συμπεριλαμβάνει το σύνδρομο αυτό. Για τον λόγο αυτό, είχε τακτικές νοσηλίες στο νοσοκομείο μας για παρακολούθηση, εργαστηριακό και ενδοκρινολογικό έλεγχο. Ωστόσο, μόλις συμπλήρωσε το πρώτο έτος της ζωής του, παρατηρήθηκε μία αύξηση στην α-φετοπρωτεΐνη, συγκριτικά με τις αντίστοιχες καμπύλες, και ψηλαφίθηκε μία μάζα στην κοιλιά. Πραγματοποιήσαμε ένα υπερηχογράφημα ανοκοιλίας, το οποίο είδαμε μία ευμεγέθη συμπαγούση φύση εξεργασία, πολύ ονομιογενή θα λέγαμε, που καταλάμβανε σχεδόν πλήρως το δεξί λαβό του ύπατος και επίσης εμφάνιζε μικροεπασβεστώσεις. Στη συνέχεια προχωρήσαμε στη μαγνητική τομογραφία κοιλίας. Βλέπουμε την μάζα αυτή στο ύπαρ. Δείτε πόσο ετερογενώς υψηλό είναι το ΤΑΒ2 σήμα. Σκεφτείτε το σε αντιδιαστολή με το ομοιογενώς αυξημένο ΤΑΒ2 σήμα που είπαμε στην καλοήθεια και πόσο έντονος είναι ο περιορισμός της διάθεσης. Μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας, η μάζα εμπλουτιζόταν ανομοιογενώς, ωστόσο παρέμενε υποαγγιούμενη σε σχέση με το λοιπό υπατικό παρέχει. Σε αυτή την κατηγορία που είμαστε τώρα, δηλαδή 6 μηνών με 6 ετών, πρέπει να διαφορική μας διάγνωση να συμπεριλάβει το υπατοβλάστομα, το αιμαγγείωμα ή σπανιότερα το μεσοχηματικό αμάρτωμα ή αν μιλάμε για το χοληφόρα, το ραβδομιοσάρκο. Όπως καταλαβαίνουμε, στο συγκεκριμένο περιστατικό τα απεικονιστικά ευρήματα ήταν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για ένα υπατοβλάστομα, το οποίο βέβαια και επιβεβαιώθηκε με βιοψία και το βρέφος μπήκε σε λίστα για μεταμόσχευση. Γίνονταν μέχρι τότε τακτικοί έλεγχοι. Ένα μήνα μετά, νέο υπερηχογράφημα ανοκοιλίας. Δείτε πόσο γρήγορα αυξάνεται σε μέγεθος η μάζα. Είναι τώρα 10 εκατοστά έναντι 7 που ήταν στην προηγούμενη εξέταση. Πολύ ετερογενής, μικροεπασβεστώσεις, νεκρώσεις. Ενώ 3 μήνες μετά έχουμε και μια νέα μαγνητική τομογραφία. Δείτε πόσο γρήγορα αυξάνεται, 12 εκατοστά στη συγκεκριμένη εξέταση.
Εμφάνιζε λογώσεις και διαφραγμάτια, πολύ χαρακτηριστικά για το υπατοβλάστομα, πολύ έντονος ο περιορισμός της διάχυσης, ανομοιογενής ο εμπλουτισμός, με πιεστικά φαινόμενα τόσο σε παρακείμενες δομές όσο και στα γκία. Στο επόμενο χρονικό διάστημα, το βρέφος τα κατάφερε, πήγε σε κέντρο για μεταμόσχευση και επέστρεψε μετά από αυτό για τον προγραμματισμένο επανέλεγχο. Το τελικό μας περιχογράφημα Άνω Κοιλίας δείχνει το μεταμοσχευμένο ύπαρ. Φυσιολογικό ήταν το εύρος της κοιλιάς φλέβας και των υπατικών φλεβών, όπως επίσης φυσιολογικό ήταν και το χρωματικό σήμα κατά τον έλεγχο με κόλλο ντόπ. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ εύστοχη η επιλογή των παραδειγμάτων. Το τελευταίο μάλιστα ήταν και ιδιαίτερα αισιόδοξο. Γιατί κανείς με τέτοιο τύπο κακοήθειες επιθετικές φοβάται ότι κατάληξε να είναι άσχημη. Είναι ενδιαφέρον ότι στα παιδιά είναι νέοι οργανισμοί και κάθε προσπάθεια αξίζει και ότι υπάρχουν και επιτυχείς προσπάθειες. Τώρα αυτό ήταν εντυπωσιακό αποτέλεσμα, όπως και να το δει κανείς. Ένα σχόλιο για το πρώτο περιστατικό, αν είχαμε αποφύγει την εξωτερική καλά θα ήταν. Από τη στιγμή που το περιπογράφημα έφερε την υπόνοια, η μαγνητική θα έκανε μια πιο καλή ποσοτικοποίηση ούτως ή άλλως. Θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει την εξωτερική. Ξέρετε ότι αυτές είναι οι γενικές οδηγίες. Κανόνε γενικώς να την αποφέρουν. Στα παιδιά, έτσι. Σίγουρα, απλά επειδή είχε την οξία λιμφοβλαστική λευχαιμία, είχε προκύψει το ερώτημα αν έχουμε και υποτροπή της νόσου. Οπότε γι' αυτό είχε γίνει σε λίγο. Δεν το λέω. Εγώ το γνωρίζω. Αλλά μιλάω για ένα γενικό κανόνα. Για να μην θεωρηθεί ότι συνήθως όξι περίπου πάνε στη μαγνητική. Κάνουμε bypass στην αξονική στα παιδιά, έτσι. Εκτός αν υπάρχουν λόγοι ή δεν έχουμε μαγνήτη ή δεν αυτά μπορεί το περιστατικό το σχήμα να έχει ένδειξη. Δεν λέω ότι απαγορεύεται η εξωτερική κοιλιά στα παιδιά, αλλά λέω ότι αποφεύγεται η εξωτερική κοιλιά. Τα περιστατικά μας ήταν καλά και ήταν και πολύ ωραία παρουσιασμένα. Υπάρχει κάποιος που θέλει να σχολιάσει, να προσθέσει, να ρωτήσει, είτε από τους συναδέλφους που μας παρακολουθούν, να μιούν τον εαυτό τους και ρωτάνε, ή σχολιάζουν, ή από εδώ, όποιος θέλει. Ήταν αρκετά σαφή. Πάντως, επομένως, ευχαριστούμε και για την καλή ομιλία, την καλή της δόμηση και το διδακτικό της χαρακτήρα, αλλά και για την επιλογή του θέματος. Σας ενθαρρύνω να το δείτε λίγο την παιδεακτινολογία, να τη συναντήσετε. Φυσικά, αποτελεί ξεχωριστό χώρο της ακτινολογίας, ξεχωριστή εξειδίκευση. Νομίζω και ένας άνθρωπος που ασκεί γενική ακτινολογία, ένας συνάδελφος που ασκεί γενική ακτινολογία, πρέπει να έχει μερικές βασικές γνώσεις, να μην ευνηδιάζεται, να έχει λίγο από το σκεπτικό της παιδο ακτινολογίας, γιατί θα το συναντήσει. Τα παιδιατρικά προβλήματα δεν τα συναντάει κανείς μόνο αν είναι παιδο ακτινολόγος ή μόνο σε παιδιατρικά νοσοκομεία, τα συναντάει παντού, έτσι, οπουδήποτε. Επομένως, η εξοικείωση με αυτό το χώρο είναι κομμάτι, αν θέλετε, και της γενικής παιδείας ενός ακτινολόγου, αυτό που λέμε, ας πούμε, γενική ακτινολογία. Και με αυτή την έννοια, τέτοιου τύπου διαλέξεις μας είναι ιδιαίτερα χρήσιμες. Σας βεβαιώ ότι όταν δουλέψει κανείς σε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο, έχει τελείως διαφορετική άποψη για το τι, ποια είναι η παθολογία, ποια είναι η εθνολογία, ποια είναι. Είναι μια τελείως διαφορετική αίσθηση εργασίας. Στα νοσοκομεία ενηλίκων συνήθως ασχολούμαστε με ηλικιωμένους ανθρώπους και με νοσήματα φθοράς, καρκίνους κτλ. Στα παιδιατρικά ασχολούμαστε κυρίως με συγγενείς, ανομαλίες, σύνδρομα, πολλά από αυτά είναι σπάνια, είναι δύσκολο να τα ξέρεις. Επομένως, είναι τελείως διαφορετικά προϋβάλλονται και νομίζω ένας ακτινολόγος ολοκληρωμένος, τουλάχιστον κάποια βασική αντίληψη πρέπει να δίνει. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Αλεξανδράτου για την προετοιμασία της ομιλίας και φυσικά και την κυρία Σιδηροπούλ για τα περιστατικά και εσάς που ήσασταν όλοι εδώ και παρακολουθήσατε με προσοχή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.